αύξηση της τάξης του 27% καταγράφεται στους επιβάτες κρουαζιέρας το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, με τους επισκέπτες να ανέρχονται σε 344.332, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Αμερικανοί, Ιταλοί, Άγγλοι, Γερμανοί, Καναδοί, Αυστραλοί και Γάλλοι. Η κρουαζιέρα ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες. Πραγματικά φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά για το κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 27% έναντι του 22%. Το 23% είναι 344.000. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά η φετινή. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές είχαμε μια τεράστια διαφορά όσον αφορά την προσέλευση των κρουαζιερόπλων. Και βέβαια έχω την αίσθηση ότι η εικόνα του Ηρακλείου, η πόλη του Ηρακλείου γενικότερα, άλλαξε πολύ προς το καλύτερο φέτος με την προσέλευση των ξένων επισκεπτών διαμέσου της κρουαζιέρας. Κλίμα ικανοποίησης προκαλεί το γεγονός ότι παρατείνεται και τους χειμερινούς μήνες η προσέγγιση κρουαζιερόπλων στο λιμάνι του Ηρακλείου, κάτι που μεταφράζεται σε 39 κρουαζιερόπλια με περισσότερους από 40.000 επιβάτες. Ένα επίσης καλό στοιχείο είναι ότι το Νοέμβριο θα έχουμε 25 προσεγγίσεις και το Δεκέμβριο 14. Και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για την επιμήκυση της κρουαζιέρας και τους σημερινούς μήνες. Το στάνταρ διαμονής του κρουαζιερόπλου στην πόλη του Ηρακλείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι από το πρωί έως και το απόγευμα, έως και αργά το βράδυ πολλές φορές, εξαρτάται το κρουαζιερόπλιο. Και βέβαια έχουμε τα κρουαζιερόπλια τα οποία μέσω home board αλλάζουν τον κόσμο τους, αλλάζουν τους πελάτες τους, και εκεί για τους πράκτορες του τουριστικού λεωφορείου είναι μία παραπάνω τόνωση, αν θέλετε, για το έργο τους. Την ικανοποίησή του εκφράζει ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, κάνοντας λόγο για σημαντική οικονομική ένεση στην τοπική αγορά από τον τουρισμό κρουαζιέρας. Η κρουαζιέρα μας λοιπόν φέτος πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι και η τοπική αγορά ενισχύθηκε αρκετά από τον κόσμο της κρουαζιέρας. Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι οι πιο παραγωγικοί μήνες της κρουαζιέρας, ενώ άλλες φορές ήταν ο Σεπτέμβρης και λιγότερο ο Οκτώβριος. Ωστόσο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπήρξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ακυρώσεις στις προσεγγίσεις 6 κρουαζιερόπλων με 12.000 περίπου επιβάτες. Κάποια κρουαζιερόπλια τις πρώτες μέρες των εκτροπραξιών στη Μέση Ανατολή έβαλαν προορισμό το Ηράκλειο και αυξήθηκαν έτσι περίπου 16 τα δρομολόγια μας, οι προσεγγίσεις δηλαδή, αλλά τώρα βλέπω ότι αρχίζουν να ακυρώνονται πλέον κρουαζιερόπλια προσεγγίσεις. Έχουμε ήδη 6 προσεγγίσεις ακυρωθεί εξαιτίας ακριβώς των γεγονότων του Ισραήλ.